Η Δημοτική Αστυνομία, όπως γνωρίζετε, έχει επανασυσταθεί το 2018. Έκτοτε, από τη σύστασή της και μετά, δεν είχε αρμοδιότητες. Στις 19-11 απόκτησε αρμοδιότητες. Στο διάστημα όμως αυτό η αστυνομία λειτουργούσε σαν να ήταν αστυνομία, δίχως να έχει τις αρμοδιότητες, έφτιαχνε τις παρατηρήσεις, έφτιαχνε τις δουλειές όπως ήταν να κάνει. Από τις 19-11 το 19 και μετά που πήραμε τις αρμοδιότητες, συγγνώμη, το 20, φτιάχνει τη δουλειά της σύμφωνα με τον νόμο, ό,τι ορίζει ο νόμος. Μπορεί να επιβάλλει πρόστιμα, μπορεί να κάνει παρατηρήσεις και να έχουν την ανάλογη αξία που πρέπει να έχουν. Τώρα, η Δημοτική Αστυνομία στο διάστημα αυτό δραστηριοποιήθηκε στο πρώτο lockdown, που λέτε εσείς απαγορευτικό, θα το λέω εγώ, στο πρώτο απαγορευτικό, έκανε την εργασία την οποία είχε ορίσει ο Δήμαρχος και γενικότερα η Δημοτική Αρχή, η Συμμαχία Σεραίων, έφτιαχνε δηλαδή έξω παρατηρήσεις στον κόσμο, είχε ηχητικά τα οποία ενημέρωναν τον κόσμο ότι απαγορεύονται οι συναθρήσεις, έφτιαχνε και ταυτόχρονα τις δουλειές, τελείωνε ταυτόχρονα και τις δουλειές τις οποίες είχε, όπως είναι παραδείγματος χάρη να πηγαίνει σε κάποια σπίτια να φτιάχνει το γνήσιο της υπογραφής, να παρεμβαίνει σε κάποιες προτάσεις των συνδημοτών μας για να έχουν ένα επιθυμητό αποτέλεσμα και μια ομαλή λειτουργία στο Δήμο. Στο δεύτερο απαγορευτικό άρχισε η δράση λίγο πιο έντονα, γιατί όπως καταλαβαίνετε είχε και το δικαίωμα των αρμοδιοτήτων. Έτσι λοιπόν, στο διάστημα αυτό έκανε 1670 ελέγχους. Καταλαβαίνετε και τη σωστηρότητα του 1670. Η Δημοτική Αστυνομία, όπως είπα έτσι επιτροχάδιν θέλοντας, γιατί έχετε ακούσει πολλές φορές, αποτελείται από 4 άτομα. Τα 4 άτομα αυτά που έχουμε, το ένα εξ αυτών έχει φύγει με άδεια μακράς διαρκείας. Επομένως από 3 άτομα. Αυτές οι δουλειές γίνανε, οι 1670 έλεγχοι, από 3 και μόνο αστυνομικούς, ενώ ταυτόχρονα και έφτιαχναν και τις άλλες εργασίες της Δημοτικής Αστυνομίας. Επίσης, έχει παρέμβει σε όλες τις διαδικασίες μετά την απόκτηση των αρμοδιοτήτων στις λαϊκές αγορές. Στο να μπει μια τάξη στη λαϊκή αγορά, ιδιαίτερα τώρα τελευταία που έγιναν 2 λαϊκές αγορές, να πηγαίνει να κάνει παρατηρήσεις σε όλους τους συνδημότες μας.